Πάμε να δούμε υδροχώους. Ένας κύκλος κλείνει για να ξεκινήσει κάτι άλλο, κάτι καινούριο, ενδεχομένως κάτι καλύτερο, τόσο στα επαγγελματικά σας, όσο και στα προσωπικά σας. Το σημαντικό είναι, αυτό που έλεγα και στους λέοντες, να φροντίσετε να δώσετε σημασία και να κάνετε προτεραιότητα τη φυσική σας κατάσταση μέσα στον επόμενο μήνα, να κοιμάστε, να ξεκουράζεστε, να παίρνετε τις βιταμίνες σας, να κάνετε πράγματα που σας χαλαρώνουν, όχι μόνο πρέπει, όχι μόνο δουλειά. Εννοείται φυσικά θα πρέπει να ασχοληθείτε και με τα θέματα που αφορούν τα επαγγελματικά, αλλά χωρίς να ξεχνάτε ότι η πρώτη προτεραιότητα σε αυτήν εδώ τη ζωή είναι ο ίδιος μας ο εαυτός και η υγεία. Γιατί όλα τα υπόλοιπα απλά δεν μπορούν να υπάρχουν, αν δεν υπάρχει αυτός ο παράγοντας. Έτσι στη ζωή μας. Μην το ξεχνάτε. Δεν είναι εκλήψεις με την έννοια της άμεσης επιρροής, είναι έμεση επιρροή τους. Ενδεχομένως να νιώθετε λίγο πιο άτονοι στη δεύτερη έκλειψη, στις 17 Ιουλίου, και εκεί θα πρέπει να είστε λίγο πιο προσεκτικοί και με τα θέματα που αφορούν τη φυσική σας κατάσταση και υγεία.